από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τις επιφυλάξεις τους και τους προβληματισμούς τους εν ώψη της σημερινής συνάντησης τους με τους Υπουργούς Επικρατείας Αλέκο Φλαμπουράρη, Εσωτερικών Παναγιώτη Κουρουπλή, Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιώργο Σταθάκη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Τσιρόνη για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων της Πελοποννήσου, εξέφρασαν και συζήτησαν οι περισσότεροι από τους Δημάρχους Περιφέρειας Πελοποννήσου που έδωσαν το παρόν στη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου. Ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο τη διαχείριση των απορριμμάτων της Πελοποννήσου. Αυτή έγινε υπό την προεδρία του Υπουργού Αλέκου Φλαμπουράρη, που είχε χειριστεί και τις συζητήσεις στο πλαίσιο της Διευπουργικής Επιτροπής Μεγάλων Έργων και το παρόν έδωσαν και άλλοι υπουργοί, όπως ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Τσιρόνης, Εσωτερικών Κουρουμπλής, Ανάπτυξης Σταθάκης, ανάμεσά τους και ο Μεσίνιος Υφυπουργός ΕΣΠΑ Χαρίτσης. Το ΣΔΙΤ δεν αφισβητήθηκε ως διαδικασία και αυτό γιατί το απαιτούν οι θεσμοί. Επιτράπησαν βελτιώσεις, σημειώθηκε χαρακτηριστικά από αυτοδιοικητικό παράγοντα. Από αυτή και μόνο την αναφορά κατανοεί κανείς πώς έχουν πλέον τα πράγματα με την κυβέρνηση να επιτυχάνει τις βελτιώσεις που ήθελε στο πλαίσιο της αναδιαπραγμάτευσης με την εταιρεία και την περιφέρεια να κρίνεται ως αποδεκτή η κατεύθυνση που είχε τρέξει όλους διαγωνισμός ολοκληρωμένης διαχείρισης με σημείο αναφοράς και την υπογραφή που κρατά στα χέρια της. Όσον αφορά τις βελτιώσεις, η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα απορριμμάτων μειώνεται από τις 150.000 τόνους ετησίως στους 100.000 τόνους ετησίως. Προστίθεται στο σχεδιασμό ακόμα 5 σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Πρόκειται για λύση που θα μειώσει σημαντικά το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων ανά Δήμο. Και αυτό γιατί οι αποστάσεις που θα καλούνται να διανύσουν τα απορριμματοφόρα για να ξεφορτώσουν θα είναι πολύ μικρότερες, επομένως θα υπάρχει οικονομία καυσίμων, χρόνου, εργατοωρών. Επιπλέον, με τη συμπίεση των απορριμμάτων στους σταθμούς μεταφόρτωσης, θα μειώνεται και το κόστος μεταφοράς στον τελικό αποδέκτη. Η ωφέλεια υπολογίζεται ότι είναι της τάξης των 10 ευρώ ανά τόνο. Το κόστος εισόδου των απορριμμάτων στη μονάδα επεξεργασίας παραμένει σταθερό. Η μία από τις τρεις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, συγκεκριμένα αυτή της Μεσσηνίας, θα κατασκευαστεί σε δεύτερη φάση. Η περιοχή θα εξυπηρετηθεί από τα ΣΜΑ. Όσον αφορά στη διάρκεια της σύμβασης με τον ιδιώτη, συμφωνήθηκε το εξής. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου αποπληρώμης των δανείων του, θα εξεταστεί κατά πόσον έχει επιτύχει τους στόχους κερδοφορίας του και αν αυτό έχει συμβεί, η σύμβαση θα τερματιστεί. Ο ανάτοτος χρόνος διάρκειας παραμένει στα 28 έτη. Η Τέρνα Ενεργειακή θα δωρήσει στο φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πελοποννήσου μία φωτοβολταϊκή μονάδα σε όποιον χώρο της υποδειχθεί. Με τον τρόπο αυτό, ο Φόδιστα Πελοποννήσου θα αποκτήσει μόνιμη πηγή εσόδων. Όπως άλλωστε είχε σημειωθεί πρόσφατα σε ρεπορτάζ, η συμφωνία έχει εγκριθεί από τις δανείστριες τράπεζες και η επιθυμία της κυβέρνησης είναι να τεθεί υπόψη των Δημάρχων και του Φόδιστα της Περιφέρειας Πελοποννήσου πριν προχωρήσει. Η συνέχεια πάντως είναι εξίσου πολύπλοκη με την έως τώρα πορεία του έργου. Καταρχήν, οι νέοι όροι της σύμβασης θα πρέπει να ελεγχθούν από το ελεγκτικό συνέδριο και φυσικά την περιφέρεια που είναι κύριος του έργου. Επιπλέον, κάτι που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει είναι αν κάποια από τις άλλες κοινοπραξίες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό προσφύγει δικαστικά επικαλούμενη τροποποίηση εκ των υστέρων των όρων του διαγωνισμού. Το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι πρόκειται για επιμέρους βελτιώσεις και όχι για αλλαγή των βασικών χαρακτηριστικών του έργου. Τέλος, διχογνωμία υπάρχει σχετικά με το κατά πόσον η περιφέρεια Πελοποννήσου θα πρέπει να αναθεωρήσει άμεσα τον περιφερειακό σχεδιασμό για τα απορρίμματα, σύμφωνα με τον νέο εθνικό σχεδιασμό για τα απορρίμματα, εκπονώντας παράλληλα στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ως προϋπόθεση για να ενταχθεί το έργο στο νέο ΕΣΠΑ ΠΕ Πελοποννήσου. Το Δημόσιο έχει προτείνει να συμμετέχει στο έργο με 60 εκατομμύρια ευρώ. Η Τέρνα Ενεργειακή υποστηρίζει ότι η διαδικασία αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ είναι ανεξάρτητη από το διαγωνισμό, καθώς στους όρους του είχε συμπεριληφθεί η εναρμόνιση του έργου με τα όσα ορίζει η τελευταία κοινοτική οδηγία για τα απορρίμματα. Πάντως, στόχος του Υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης είναι να τερματιστεί η κόντρα με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη. Παράλληλα, θα καταβληθεί προσπάθεια να γίνει ο ΦΟΣΔΑ με κάποιον τρόπο συμμέτοχος του έργου, ώστε να μην θεωρούν οι Δήμαρχοι ότι η Περιφέρεια προχωρά ερήμην τους. Υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει καταθέσει προσφυγή ενάντια στο νέο εθνικό σχεδιασμό για τα απορρίμματα. Μόλις δρομολογηθεί η υπόθεση του ΣΔΙΤ Πελοποννήσου, έποτε οι αντίστοιχες ΔΙΤ απορριμμάτων Υπήρου, Ηλίας και Σερών.
διαφωνία των μελών του Συνδυασμού Πελοπόννησος πρώτα όσον αφορά τη συζητούμενη από την κυβέρνηση τροποποίηση των όρων της σύμβασης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών αποβλήτων της περιφέρειας Πελοποννήσου από την Τέρνα, αλλά και με οποιαδήποτε τέτοια σύμβαση για λόγους θεσμικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς αλλά και οικονομικούς, δηλαδή βαθύτατα πολιτικούς και προγραμματικούς για την παράταξή τους, που έχουν γίνει κοινή συνείδηση πλέον του συνόλου των πολιτών της Πελοποννήσου και των φορέων τους. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει λάβει χώρα μία διυπουργική προκειμένου να ασχοληθεί με τα απορρίμματα της Πελοποννήσου, με την ολοκληρωμένη διαχείριση. Σε αυτή την συνάντηση θα συμμετέχουν ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ο κ. Σταθάκης, ο Υπουργός Εσωτερικών ο κ. Κουρουμπλής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος ο κ. Τσιρόνης, και θα συζητηθεί το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων με καλεσμένους τους δημάρχους της Πελοποννήσου. Σε αυτήν την συνάντηση θα γίνει κουβέντα για το σχέδιο που έχει ετοιμάσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου με την ανάδοχο εταιρεία Τέρνα, αλλά και η εναλλακτική πρόταση που προτείνει η κυβέρνηση αλλά και ο νέος εθνικός σχεδιασμός, αλλά και η περιφερειακή μας παράταξη, η παράταξη Πελοπόννησος πρώτα, και έχει να κάνει με την διαχείριση των απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο, με την διαμόρφωση ενός νέου περιφερειακού σχεδιασμού και με τα τοπικά προγράμματα διαχείρισης σε συνεργασία δήμων και σε επίπεδο περιφερειακών ενωτήτων. Σήμερα θεωρούμε ότι θα γίνει μια ουσιαστική συζήτηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δήμαρχοι έχουν προτείνει και αυτοί μια εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων πέρα από αυτήν που προτείνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, και φαίνεται ότι ο κύριος Στατούλης είναι απομονωμένος σε ένα σχέδιο που πραγματικά δεν συμφέρει τους δημότες του κάθε Δήμου, ένα σχέδιο που ξεκίνησε ο κύριος Στατούλης με την Τέρνα ως ανάδοχο εταιρεία και με τρία μεγάλα εργοστάσια διαχείρισης των απορριμμάτων που προτείνει και δύο σταθμούς μεταφόρτωσης, που όμως αυξάνουν κατά πολύ για τον Δημότη τα τέλη για την διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά όπως προείπα είναι και περιβαλλοντικά ζημιογόνα. Η δική μας παράταξη, η Πελοπόννησος πρώτα, εμένει στην άποψή της και αν θέλετε χτυπά το καμπανάκι και στην κυβέρνηση ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε ένα σχέδιο που απλά θα βελτιώνει την πρόταση της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την εταιρεία Τέρνα. Εμείς έχουμε πει ότι αυτό που θα πρέπει να κάνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι ένας νέος ΠΕΣΔΑ, ένας νέος περιφερειακός σχεδιασμός που θα στηρίζεται στην εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων, όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές πλέον χώρες, με κίνητρα και αν θέλετε ενημέρωση του κόσμου ώστε να προχωρήσουμε σε διαλογή στην πηγή, σε ανακύκλωση, σε ανάκτηση των υλικών, σε κομποστοποίηση, σε λιπασματοποίηση και σε ένα μικρό υπόλοιμα που θα απομένει, προκειμένου να θάβεται υγειονομικά με τους καλύτερους δυνατούς σύγχρονους τρόπους σε χυτή που θα οριστούν αναπεριφερειακή ενότητα σε συνεργασία όλων των Δήμων. Αυτή είναι η πρόταση της περιφερειακής παράταξης Πελοπόννησος πρώτα, και για μια ακόμη φορά με ένα δελτίο τύπου επισημάναμε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε υποχωρήσεις και να κάνουμε απλά ένα lifting στην προσυμβατική σχέση που υπάρχει και στη συμφωνία που φαίνεται ότι έχει κάνει ο κύριος Στατούλης με την Τέρνα. Το έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων με ΣΔΙΤ στην περιφέρεια Πελοποννήσου θα υλοποιηθεί όπως ακριβώς είχε σχεδιαστεί και δεν θα δεχτούμε καμία τροποποίηση για την εξυπηρέτηση μικροπολιτικών και κομματικών ωφελών, τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Σταντούλης στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο Περιφερειάρχης αναρωτήθηκε με ποια λογική οι υπουργοί της κυβέρνησης διαπραγματεύονται για το πρόγραμμα της διαχείρισης των απορριμμάτων της περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ και αποκλείουν την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας των απορριμμάτων Μεσσηνίας. Προσθέτοντας, αυτό δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτό από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, θα υλοποιηθεί ό,τι έχει σχεδιαστεί και όπως έχει σχεδιαστεί, δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή η απάλληψη του χώρου στη Μεσσηνία για χάρη κάποιων υπουργών ή υποψηφίων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στη Μεσσηνία.
Παραμένουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου κόντρα με άρωμα γυναίκας και φόντο την αποκατάσταση των Χαδά, μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς το έντονο διάλογο μεταξύ Νικολάκου και Λιμπεροπούλου στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο για το σχεδιασμό της Περιφερειακής Αρχής σε ό,τι έχει να κάνει με τους 82 Χαδά και την αποκατάστασή τους. Έκανε λόγο στην εισήγησή της η επικεφαλής των οικολόγων Δήμητρα Λιμπεροπούλου, η οποία αναρωτήθηκε μεταξύ άλλων πότε θα γίνει η αποκατάστασή τους. Άμεση και έντονη ήταν η απάντηση από την Περιφερειάρχη Ντίνα Νικολάκου, η οποία τόνισε πως το έργο της αποκατάστασης των Χαδά της Περιφέρειας είναι εκείνο που έχει φρενάρει τα πρόστιμα για την Πελοπόννησο. Ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Τσιρώνης δηλαδή, που είστε σύμβουλός του, έχει μάθει να λέει πως για όλα φταίει ο Περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης, είπε. Και σύμβουλος του Υπουργού και επικεφαλής παράταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν γίνεται, είπε με την κυρία Λιμπεροπούλου, να ρωτά εάν με αυτόν τον τρόπο τη ζητά να παραιτηθεί. Είναι ωραία να ζείτε το όνειρό σας και από μια οικολόγο του 0,3% να γίνεστε σύμβουλος του Υπουργού, αλλά και η δόξα θέλει τη διαχείρισή της, τόνισε. Το να θεωρείτε ότι για όλη αυτή η περιφέρεια δεν πείθεται ούτε τον ίδιο σας τον εαυτό, είπε κλείνοντας η κυρία Νικολάκου. Υπάρχει καθυστέρηση της αποκατάστασης των Χαδά και γι' αυτό τον λόγο η Ελλάδα πληρώνει πρόστιμα. Εσείς θα έπρεπε να ξέρετε ότι το έργο της περιφέρειας του Πελοποννήσου της ολοκληρωμένης διαχείρισης, αλλά και το έργο της αποκατάστασης των Χαδά, είναι εκείνο το οποίο έχει φρενάρει τα πρόστιμα για την Πελοπόννησο. Και παρόλα αυτά δεν το λέτε. Ο κύριος Υπουργός που είστε σύμβουλος έχει μάθει και λέει για όλα όσα συμβαίνουν ότι ευθύνεται ο Περιφερειάρχης της Πελοποννήσου ο κύριος Τατούλης. Για την προσωρινή διαχείριση, για την αποκατάσταση των Χαδά, για την έλλειψη διαχρονικά πέτρα, για την έλλειψη αθλητικού σχεδίου, για οτιδήποτε υπάρχει στην Πελοπόννησο, για τον κύριο Τσιρώνη δεν φταίει κανείς άλλος πέρα από τον κύριο Τατούλη. Εσείς όμως, κυρία Λιμπεροπούλου, ξεχάσατε τα όσα λέγατε πριν γίνετε σύμβουλος του κυρίου Υπουργού. Γιατί τότε λέγατε διαφορετικά πράγματα σε σχέση με το έργο της περιφέρειας και για την ολοκληρωμένη, αλλά... Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Κυρία Λιμπεροπούλου, ακούστε να δείτε κάτι, γιατί ξέρετε ότι μιλάω καθαρά. Και σύμβουλος του Υπουργού και επικεφαλής παράταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν γίνεται. Το τι θέλω εγώ είναι άλλη ιστορία. Το πώς εσείς αισθάνετε την ευθύνη σας είναι επίσης κάτι άλλο. Σας είδα λαλίστατη στο Δημοτικό Συμβούλιο του Άργους και να παραπλανάτε και να λέτε ψέματα, αλλά να μην κάνετε 500 μέτρα δίπλα να μας πείτε τι θα κάνει το Υπουργείο σας για να αποκατασταθήσει τους Χαδά που υπάρχουν. Και είναι αδύνατο. Και δεν υπάρχουν πουθενά. Κύριε Λιμπεροπούλου, είναι ωραίο να ζείτε το όνειρό σας. Και από μια οικολόγος του 0,3% να νιώθετε σύμβουλος υπουργού, αλλά ξέρετε και η δόξα θέλει τη διαχείρισή της. Θέλει τη διαχείρισή της και η δόξα. Επιτρέψτε. Το να σας ακούω με αυτόν τον τόνο εσείς να επιπλήτετε την Περιφερειακή Αρχή και να θεωρείτε ότι για όλα αυτά η περιφέρεια, νομίζω ότι και τον ίδιο σας τον εαυτό να ρωτήσετε, δεν τον έχετε πείσει. Βία διακόπηκε η συνέντευξη τύπου των βουλευτών χθες του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας από 40 αγρότες που μπήκαν στα γραφεία της Νομαρχιακής για να τους δηλώσουν την αντίθεσή τους σε σχέδια της κυβέρνησης. Μάλιστα, η κατάσταση ξέφυγε όταν ένας εκ των βουλευτών τους είπε πως πρέπει να συμφωνήσει και η Τρόικα για να γίνουν δεκτά κάποια από τα αιτήματα και εκεί άρχισαν οι φωνές, οι απειλές και τους καλούσαν άμεσα να παραιτηθούν. Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου των βουλευτών Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ, μια μικρή ομάδα αγροτών εισέβαλε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ και διέκοψε τη συνέντευξη. Ορισμένοι από αυτούς που εισέβαλαν ήταν ιδιαίτερα προκλητικοί και με βρισχές και απειλές δεν άφηναν τους βουλευτές να μιλήσουν. Στο κλίμα αυτό, προφανώς, δεν μπορούσε να διεξαχθεί διάλογος. Αυτό το αντιλήφθηκαν οι ψυχραιμότεροι των αγροτών που πρότειναν να κλειστεί μια συνάντηση αντιπροσωπείας τους με τους βουλευτές, όπου να συζητηθούν οι διαφωνίες τους στις βελτιωτικές προτάσεις του Πρωθυπουργού. Οι βουλευτές το αποδέχτηκαν και οι συγκεντρωμένοι αποχώρησαν. Ήδη η πλειοψηφία του αγροτικού κόσμου κατανοεί πως οι προτάσεις του Πρωθυπουργού είναι προς το συμφέρον των μικρών και μεσαίων αγροτών. Μέσα από το διάλογο θα βρεθούν οι προσφορότερες λύσεις στη σημαντικότερη και σημερινή πραγματικότητα, με στόχο να ελαφρυνθούν τα φτωχότερα στρώματα των αγροτών και να δοθεί όθηση στην ανάπτυξη του πρωτογενού τομέα
καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας. Μια συνέντευξη εφόλης της ύλης έδωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Ενικό σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, με όλα τα σοβαρά θέματα ανοιχτά και τους πολίτες σε μια αγωνία για το μέλλον. Το τι θα γίνει αν η αξιολόγηση δεν ολοκληρωθεί. Θα έχουμε για άλλη μια φορά εκλογές. Και ρωτώ, διότι έχει παίξει πολύ δυνατά το τελευταίο διάστημα, το σενάριο της οικουμενικής κυβέρνησης. Τα κόμματα που είναι τα μικρά, τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολιτευσής, που είναι ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, η Ένωση Κεντρών, το Ποτάμι, φαίνεται να εισηγούνται θερμά το σενάριο της οικουμενικής κυβέρνησης. Και θέλω να σας ρωτήσω, αν αυτό που εμποδίζει εσάς και τη Νέα Δημοκρατία να πείτε ναι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, είναι το ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, αν δέχονταν τα άλλα κόμματα ότι εσείς θα είστε πάλι στο τιμόνι, θα δεχόσασταν να υπάρξει μια οικουμενική κυβέρνηση για ένα προκαθορισμένο διάστημα, ώστε όλοι μαζί να δώσετε λύσεις σε 5-6 μεγάλα θέματα? Δηλαδή, τι μου λέτε, κύριε Χατζηνικολάου? Δεν σας το λέω εγώ. Η Νέα Δημοκρατία δεν ψηφίζει το ασφαλιστικό στη Βουλή επειδή δεν είναι στην κυβέρνηση, δεν συμφωνεί και δεν ψηφίζει? Συμφωνούμε στην άσκηση πολιτικής, έχουμε την ίδια θέση στα κρίσιμα θέματα και το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι στην κυβέρνηση? Η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί καταρχήν ότι ενώ μιλάτε για συνένεση, κάθε τόσο την κατηγορείτε. Μία για τη λίστα Μπόργιανς, μία. Ότι δηλαδή ρίχνετε μονίμως λάδι στη φωτιά. Καταρχάς. Αλλά δεν προτείνει η Νέα Δημοκρατία οικουμενική. Μιλάω για την ανάγκη συνεννόηση στα εθνικά θέματα. Και δεν πιστεύω ότι η συνεννόηση στα εθνικά θέματα είναι κάτι που παζαρεύεται με ομερτά στα κρίσιμα θέματα της διαπλοκής, της διαφθοράς, εκεί όπου έχω δεσμευτεί απέναντι στον ελληνικό λαό. Είτε την πιστεύει στην συνεννόηση και τη συνένεση αν χρειαστεί στα εθνικά θέματα, είτε την βάζει στο παζάρι, για να συνεννόμαστε. Τώρα, εγώ θέλω να σας πω το εξής. Καταλαβαίνω για ποιο λόγο, για παράδειγμα, ο κύριος Λεβέντης ομιλεί για οικουμενική κυβέρνηση διαρκώς. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η κυρία γεννηματά. Και είναι ίσως το μοναδικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα στην Ευρώπη που θέτει ως προαπαιτούμενο για να βρεθεί σε θέσεις εξουσίας να είναι αγκαζέ με τη δεξιά. Τα άλλα κόμματα πηγαίνουν όπου συμβαίνει αυτό, γιατί συμβαίνει σε κάποιες βόρειες χώρες. Λέει να είμαστε όλοι μαζί. Πηγαίνουν εξ ανάγκης, όχι εξ επιλογής. Πάντως και εσείς με ένα δεξιό κόμμα συνεργάζεστε. Όταν στην κυρία Γεννηματά λέει κανείς. Εσείς συνεργάζεστε με ένα δεξιό κόμμα. Στους ανεξάρτητους Έλληνες. Συνεργαζόμαστε με ένα κόμμα της κεντροδεξιάς. Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Αυτό λέω. Το οποίο όμως σε κρίσιμα θέματα έχει κρατήσει μία στάση και κυρίως στο κρίσιμο για μένα θέμα που ήταν, αν θέλετε, και το αντικείμενο, ίσως ένα από τα κορυφαία θέματα της τελευταίας εκλογικής αναμέτρησης. Διότι η συμφωνία ήταν δεδομένη και τη γνώριζε ο κόσμος. Άρα το κρίσιμο διακύβευμα ήταν αν θα γυρίσουμε σελίδα σε όλο αυτό το κύκλωμα, τα κυκλώματα εξουσίας, της διαπλοκής και της διαφθοράς. Εκεί είχαμε ταυτόσιμες απόψεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να γυρίσω στο θέμα, κύριε Χατζηνικολάου, ο ελληνικός λαός απεφάνθη μόλις πριν από 5 μήνες και έδωσε τη στήριξή του σε συγκεκριμένα κόμματα, έδωσε συγκεκριμένους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς που έδωσαν κυβέρνηση και πρωθυπουργό. Η διαρκής ανακαίνιση αυτής της συζήτησης, με πρόσχημα μάλιστα τις εξελίξεις στην οικονομία, με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ορισμένοι δείχνουν να εύχονται τα χειρότερα προκειμένου να ξαναβρεθούν σε μια θέση εξουσίας. Και νομίζω ότι αυτό θα το πληρώσουν απέναντι στον ελληνικό λαό. Διότι πράγματι στις δύσκολες στιγμές ο ελληνικός λαός θέλει τη συνεννόηση, αλλά διαβλέπει, όπως νομίζω όλοι οι Έλληνες, ότι τα κόμματα που βρίσκονται στη Βουλή, αυτά δηλαδή που κυβέρνησαν από το 10 στο 15 και αυτά που κυβερνούν τώρα, έχουν πολύ σημαντικές διαφορές. Και άρα νομίζω ότι ο ελληνικός λαός θέλει να υπάρξει σταθερότητα και να δοθεί η ευκαιρία σε κάποιους διαφορετικούς από αυτούς που κυβέρνησαν 40 χρόνια να φτάσουν στο τέλος και να κριθούν στο τέλος της θητείας τους. Για να δείξουν. Με συγχωρείτε, έριξα και το νερό. Για να δείξουν
εάν μπορούν ή δεν μπορούν να έχουν αποτελέσματα στις πολιτικές τους επιλογές. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να επικαλεστώ και κάτι. Ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης στην πρώτη συνάντηση που είχαμε μετά την εκλογή του ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στο γραφείο μου για να κουβεντιάσουμε. Θέλω να σας πω ότι υπήρξαν πολλά σημεία στα οποία διαφωνήσαμε, όμως του είπα και το πιστεύω ότι χαίρομαι να έχω αντίπαλο κάποιον με τον οποίο διαφωνώ καθαρά και λέει με ειλικρίνεια τις απόψεις του στον ελληνικό λαό και δεν φοβάται, δεν τις κρύβει αυτές τις απόψεις. Συμφωνήσαμε σε ορισμένα, του ζήτησα και κάτι. Ξέρετε σε τι συμφωνήσαμε? Στην ανάγκη να υπάρξει από κοινού προσπάθεια για την αλλαγή του εκλογικού νόμου και την αλλαγή του συντάγματος και μάλιστα σε κάτι το οποίο συμφωνήσαμε απόλυτα ήταν στην άποψη που μου εξέφρασε και συμφωνώ ότι πρέπει στη χώρα να υπάρχει σταθερότητα στο χρόνο της διακυβέρνησης. Να βάλουμε δηλαδή και στο Σύνταγμα μία ρήτρα τέτοια ώστε να μην είναι εύκολη η πίεση προς τις κυβερνήσεις. Τώρα όμως... να πηγαίνουν σε εκλογές. Τώρα όμως μου λέτε κάθε κάτι. Λίγο και λιγάκι. Λιποθυμίες στην Ένωση Κεντρών, διακοπή συνέντευξης στο BBC από τον Ηλία Κασιδιάρη, αλλά και το κλίμα της συνέντευξης τύπου του επικεφαλής της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου, μας μεταφέρει ο συνεργάτης μας από τη Βουλή, Μάκης Τουμάσης. Καλησπέρα από την Αθήνα, όπου σήμερα στη Βουλή είχαμε ένα ατυχές περιστατικό που είχε να κάνει με την βουλευτή της Ένωσης Κεντρών, την κυρία Μεγαλοοικονόμου, η οποία μετά από μια πάρα πολύ έντονη αυσημαχία και έντονο καυγά θα μπορούσαμε να πούμε με τους υπαλλήλους του γραφείου του κυρίου Λεβέντη, περπατώντας μέσα και αποχωρώντας από την αίθουσα της Βουλής, λιποθύμησε. Φοβήθηκαν αμέσως όλοι ότι είχε κάποιο άσχημο σύμπτωμα το οποίο ήταν επικίνδυνο για την υγεία της. Ήρθε ασθενοφόρος στο προάβλιο της Βουλής, την παρέλαβε, τη μετέφερε στον Ευαγγελισμό, όπου μέχρι αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται. Αφορμή και αιτία της διένεξης και του καυγά στο γραφείο του κ. Λεβέντη ήταν το γεγονός ότι η κυρία Μεγαλοοικονόμου ενημερώθηκε ότι ο κ. Λεβέντης είχε μεταβεί στον πόρο για μια εκδήλωση σχετικά της ρωσικής πρεσβείας και η ίδια δεν είχε ενημερωθεί και δεν είχε κληθεί. Μέχρι αυτή τη στιγμή βέβαια παραμένει στο νοσοκομείο και δεν ξέρουμε εάν πρόκειται να βγει σήμερα ή αν θα την κρατήσουν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. Έχουμε επίσης μια συνέντευξη την οποία έδωσε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο κ. Μιχαλολιάκος και αφορμή και αιτία ήταν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στη συνοριακή γραμμή με τα Σκόπια, την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και τα γεγονότα τα οποία λαμβάνουν χώρα στην ιδιότερη ζώνη μεταξύ Γευγελής και Ιδωμένης ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο πρόσφυγες και μετανάστες να δημιουργήσουν πρόβλημα το οποίο θα επεκταθεί και ανάμεσα στις δύο χώρες. Ήδη αυτή τη στιγμή από ό,τι πληροφορούμαστε πρόσφυγες επιχειρούν ξανά να παραβιάσουν το μεταλλικό φράχτη και να εισέλθουν στο έδαφος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Ήδη ξέρουμε ότι έχουν φτάσει στη Γευγελή, το έχουν πληροφορηθεί αυτό, 700 αστυνομικοί και στρατιώτες επιπλέον. Θα πρέπει να πούμε επιπλέον ότι είχαμε και μια δήλωση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Ποταμίου που καλεί τον Πρωθυπουργό να αποκαλύψει όλες τις συναντήσεις του με εκδότες και οικονομικούς παράγοντες γιατί αλλιώς θα μας προλάβουν επικίνδυνα γεγονότα. Είχαμε και μια όχι ευχάριστη διαπίστωση της κυρίας Κατσέλη η οποία δήλωσε ως υπεύθυνη για την Εθνική Τράπεζα και ένα μέρος της εθνικής οικονομικής πολιτικής ότι σε περίπου 2-3 χρόνια τουλάχιστον και μάλιστα υπό προϋποθέσεις βλέπει την επάνωδο των καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και θα μπορέσει τότε μόνο αυτό μετά 3-4 χρόνια να τροφοδοτήσει με ρευστότητα την πολύπαθη ελληνική οικονομία αν όλα πάνε καλά. Τέλος, είχαμε δήλωση επίσης από τον κύριο Σκουτέλη που είναι διευθυντής της 5ης Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων, ο οποίος δήλωσε ότι απειλεί την υγεία των Ελλήνων η υγειονομική βόμβα για τη δημόσια υγεία, πρωτίστως των πληθυσμών των προσφύγων αλλά και για όλο τον ελληνικό πληθυσμό, αφού θεωρεί ότι η λίμωξη της πολυανθετικής φυματίωσης, η οποία ενδημούσε και ενδημεί σε πολλές χώρες από τις χώρες προέλευσης των προσφύγων, Πακιστάν, Ιράκ κτλ., μεταδίδεται πολύ εύκολα λόγω της φύσης του μικροβίου και είναι
εφεκτική στα συνήθεια αντιφυματικά φάρμακα. Τέλος, να πούμε ότι, να κλείσουμε λέγοντας ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο βουλευτής της περιφέρειας Αττικής του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή, κατά την αρχή της συνέντευξης που έδινε στο BBC, ακούγοντας την δημοσιογράφο του BBC να τον ρωτάει για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και να χρησιμοποιεί σκέτη τον όρο Μακεδονία, σταμάτησε αμέσως εν τη γενέση και εν την αρχή τη συνέντευξη, απαντώντας οργισμένος ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Θα ζητήσετε συγγνώμη, δεν δίνω καμία συνέντευξη σε ανθρώπους που αποκαλούν την γειτονική χώρα ως Μακεδονία. Αυτά από την Αθήνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Μάκης του Μάσης. Την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε σε συνέντευξη τύπου στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού η βραχεία λίστα προεπιλογής υποψηφιωτήτων για τη διεκδίκηση του τίτλου της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021 παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του ΙΠΟΑ, με την Τρίπολη να μένει εκτός και την Καλαμάτα, Ελευσίνα και Ρόδο να συνεχίζουν. Τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου, ο Δήμαρχος Τρίπολης Δημήτρης Παυλής και ο Χριστοδουλόπουλος Γεώργιος, μέλος Οργανωτικής Επιτροπής της Διεκδίκησης Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021, σε συνέντευξη τύπου μίλησαν για τα ωφέλη της διαδικασίας αλλά και για τη συνέχεια η οποία έπεται για τα πολιτιστικά της πόλης. Ο Δήμαρχος αρχικά, αφού συνεχάρη τις πόλεις που πέρασαν στην επόμενη φάση και αφού ευχαρίστησε τους χορηγούς και όλους όσοι στήριξαν την υποψηφιότητα, μίλησε για τη συλλογική δουλειά η οποία έγινε με ενθουσιασμό και με περίσσιο πάθος. Τόνισε ότι αυτή η διαδικασία της υποψηφιότητας θα μείνει ως παρακαταθήκη στην Τρίπολη, σημειώνοντας ότι αυτή ήταν μια αρχή της ανάπτυξης του πολιτισμού στην Τρίπολη. Η Τρίπολη δεν θα γυρίσει πίσω. Θα προχωρήσει μπροστά με ταχύτερα βήματα. Στόχος μας είναι να κάνουμε το όραμα πραγματικότητα για μια Τρίπολη πολιτιστική, πραγματική πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Γιατί η Τρίπολη είναι αντάξια του θεσμού. Γιατί η Τρίπολη είναι μια ανθρώπινη πόλη, είναι μια πόλη του πολιτισμού και των αγώνων. Ποτέ δεν κάναμε πίσω, ούτε και τώρα. Βέβαια, ο στόχος μας είναι το 2021. Θα προχωρήσουμε με σχέδιο, με στρατηγική, με ένα πλαίσιο πολιτιστικής παραγωγής που θα περιλαμβάνει όλη την περιοχή μας γεωγραφικά, κοινωνικά και πολιτιστικά. Με ένα σχέδιο διαμέσου στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο οι άξονες ήδη μπήκαν, που θα έχει ως στόχο το 2030, και δεν θα είναι αυτό ένα απλό σύνθημα. Δεν είναι σήμερα, δεν πρέπει να αποτελέσει ένα απλό σύνθημα. Θα κάνουμε λοιπόν πραγματικότητα την Τρίπολη ως ένα εργαστήριο πολιτισμού, με αποκεντρωμένη δομή, με ενότητες, με ομάδες εργασίας, με δίχτυα συνεργασίας και παραγωγής πολιτισμού. Και στην Τρίπολη, και στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Δήμος της Τρίπολης δεν θα αρκείται σε διαχειριστικού τύπου δράσης. Θα παράγει, θα παρακολουθεί τις κεντρικές εξελίξεις, αλλά θα προτάσει τον ουσιαστικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης να πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση κοινωνικών και πολιτιστικών πρακτικών που δίνουν κατευθύνσεις και διαπαιδαγωγούν την τοπική κοινωνία. Αυτό θα χαρακτηρίζεται από το πρόγραμμα, όπως σας είπα, που μέχρι το 2030 ως στρατηγικό σχεδιασμό έχουμε φτιάξει αυτή την Επιτροπή, η οποία θα έχει πλέον πραγματικό και ουσιαστικό ρόλο, και βέβαια δεν αναπροσαρμόζουμε προς τα κάτω τίποτα από τους στόχους τους οποίους αρχικά είχαμε βάλει. Θα αναβαθμίσουμε σε αυτή την πόλη και σε αυτή την περιοχή τους χώρους του πολιτισμού, θα οργανώσουμε εκδηλώσεις σε δρόμους, σε πλατείες, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε πάρκα, σε αυλές σχολείων. Θα προωθήσουμε και θα διαδώσουμε τη μουσική, το χορό και το θέατρο, σύγχρονες μορφές τεχνών μέσα από τους ιστορικούς τόπους της περιοχής μας. Θα μετατρέψουμε την πόλη της Τρίπολης σε ένα ζωντανό, οικαστικό μουσιακό χώρο με τους δρόμους και τις πλατείες, τα πάρκα και τα κτίρια να καλούν τους ντόπιους και τους επισκέπτες να την γνωρίσουν, να την εξερευνήσουν και να την ατρέψουν. Θα να αφυπνιστούμε όλοι μας. Να θυμίσουμε λοιπόν σε όλους ότι ο πολιτισμός που ξεκίνησε από την Ελλάδα και την Ευρώπη στην πόλη της Τρίπολης θα συντηρηθεί εκ νέου και θα συνεχίσει
βέβαια και μετά το έτος ορόσημο 2021 και μετά. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε μια πανηγυρική ατμόσφαιρα έκλεισαν την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου οι εργασίες του τριήμερου πρώτου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου που είχε τον τίτλο «Ζητήματα θεωρίας και πράξης στην εκπαίδευση, σύγχρονες τάσεις και κατευθύνσεις» και διοργάνωσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας και το Δήμο Ανατολικής Μάνης στην πόλη του Γηθίου και συγκεκριμένα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ανατολικής Μάνης. Σε μια ιδιαίτερως δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία για την πατρίδα μας. Πρωτοβουλίες σαν και αυτή που ανέλαβαν οι εκπαιδευτικοί της Λακωνίας δηλώνουν ότι υπάρχει ακόμη ελπίδα και προοπτική που μπορούμε να δημιουργήσουμε όλοι από κοινού, συμβάλλοντας ο καθένας με τη δική του σκοπιά και από τη δική του θεώρηση. Ενθυμούμε ότι όταν στα τέλη της δεκαετίας του 80 γράφαμε στο τμήμα που υπηρετώ βιβλία για τα παιδιά των Ελλήνων μεταναστών στη Γερμανία, σκεφτόμουν ο ίδιος, έχοντας ζήσει μάλιστα στην πολυπολιτισμική Γερμανία, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσουμε κάτι αντίστοιχο και στην Ελλάδα. Πίστευα δηλαδή τότε ότι θα ήταν αδύνατο να έχουμε κάποια στιγμή μετανάστες στη χώρα μας, όπως συνέβαινε εκείνη την εποχή στη Γερμανία, έστω και με διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Διαψεύστηκα πολύ γρήγορα, γιατί σε 2 χρόνια οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις που είχαμε στη γειτονική Αλβανία και στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες έφεραν στη χώρα μας μεγάλους πληθυσμούς από αυτές τις χώρες και σταδιακά πολλούς μαθητές στα σχολεία μας. Παράλληλα, οι εξελίξεις αυτές οδηγούσαν εκ των πραγμάτων σε μια διαφορετική προσέγγιση και αντιμετώπιση της νέας κατάστασης που είχε να κάνει με τις έννοιες της αμοιβαιότητας, της διαπολιτισμικότητας, της κοινής συμπόρευσης με σεβασμό, με αποδοχή και αλληλεγγύη. Ένα πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι σε ποιο βαθμό ως κοινωνία, ως εκπαίδευση και σχολείο υπήρξαμε έτοιμοι για όλες αυτές τις εξελίξεις και για όλα αυτά τα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα. Η απάντηση φαίνεται να είναι περισσότερο αρνητική. Καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας τους 30 και πλέον πανεπιστημιακούς δασκάλους από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πάντιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, που μας έκαναν την τιμή, τη μεγάλη, να υποστηρίξουν το τριήμερο αυτό συνέδριο. Μια παλιά μας επιθυμία να διοργανωθεί στο Γήθιο ένα συνέδριο για την εκπαίδευση και μια υποχρέωσή μας απέναντι στον καθηγητή Θεόδωρο Εξαρχάκο βρήκαν πριν από λίγους μήνες συγκινητική ανταπόκριση από τους συνδιοργανωτές του συνεδρίου αυτού. Δηλαδή, το Δήμο Ανατολικής Μάνης, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λακωνίας και το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνικής. Σας καλωσορίζουμε στο Γήθιο στην πρωτεύουσα της Μάνης. Στη δική μου θεώρηση των πραγμάτων, η έννοια δάσκαλος και δασκάλα είναι κοινωνικό λειτουργήμα και τίτλος τιμής ποτίστος και δευτερευόντως είναι επάγγελμα, διότι η δράση σας διαμορφώνει το μέλλον της πατρίδας μας. Κυρίες και κύριοι, μέσα από την θεματολογία του συνεδρίου είναι βέβαιο ότι θα αναδειχθούν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα η εκπαίδευση, θα προταθούν καινούργιες μεθοδολογίες και τάσεις και είναι βέβαιο ότι οι κύριοι εισηγητές με τον πνευματικό τους λόγο πραγματικά θα δημιουργήσουν προβληματισμό. Χαιρετίζω λοιπόν το συνέδριο, εύχομαι κάθε επιτυχία και εύχομαι τη διαιώνισή του ως θεσμού εδώ στη περιοχή της Λακωνίας
γιατί εκτιμώ ότι ανοίγει ένα επιστημονικό παράθυρο για τα εκπαιδευτικά δρόμενα του νομού μας, στο νομό μας. Θα πρέπει να παραδώσουμε στην κοινωνία ενεργούς πολίτες. Θέλω λοιπόν να υπογραμμίσω ότι είμαστε υπέρμαχοι της αριστείας σε αντίστοιξη με τις διατυπώσεις του πρώην Υπουργού Παιδείας κ. Αριστίδη Παλτά στη Βουλή των Ελλήνων περί αριστείας ως ρετσινιά. Σε μια εποχή που οι κραυγές κυριαρχούν, κυριαρχεί η εξαλότητα, ο λαϊκισμός, τα εύκολα λόγια, σε μια εποχή που η αριστεία παρουσιάζεται ως βάρος, σε μια εποχή που απαξιώνονται τα πάντα, σε μια εποχή που αποδομούνται και στοχοποιούνται οι αξίες, σε μια εποχή που κυριαρχούν οι ιδεολειψίες, σε μια εποχή που πολλά έχουν αφαιρθεί στον αυτόματο πιλότο, που κανείς δεν σχεδιάζει σε βάθος, που κανείς δεν οραματίζεται, που κανείς δεν ενδιαφέρεται για το τι συμβαίνει γύρω του, σε μια εποχή που κάποιοι χτίζουν καριέρες στα συντρίμμια μιας κοινωνίας, σε μια εποχή που ο πνευματικός κόσμος με ελάχιστες εξαιρέσεις, κάποιες από τις οποίες προηγήθηκαν από εμένα στο βήμα και άλλες είμαι σίγουρος ότι θα ακολουθήσουν σιωπά, ανέχεται, απουσιάζει, είναι ιδιαίτερο ελπιδοφόρο κάποιοι να διαλέγουν δύσκολους δρόμους κόντρα στο ρεύμα αυτής της εποχής. Να επενδύουν στη γνώση. Για τη σημερινή εκδήλωση είναι μια τέτοια επένδυση. Για το σύλλογό μας, η οργάνωση ενός συνεδρίου αποτελεί μέση τιμή και εκδήλωση ενός στόχου χρόνια τώρα στο παιδί του μυαλού μας. Στόχος είναι να δοθεί δυνατότητα στον καθένα από εμάς να καταθέσει απόψεις, να ενημερωθεί για ερευνητικά αποτελέσματα και να επικοινωνήσει με συναδέλφους για θέματα που τον ενδιαφέρονται. Θέλω να καλέσω τον τιμόμενο καθηγητή, τον κύριο Θεόδωρο Εξαρχάκο, και παρακαλώ για την απόδοση της δημοτικής πλακέτας και του δημοτικού ανεμιστικού διπλώματος, τον Δήμαρχο Ανατολικής Μάνης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα για ό,τι έχει προσφέρει στην πατρίδα μας. Ο Σύλλογος σας απονέμει την πλακέτα προσφορά στην εκπαίδευση, στη λαγωνία και στους δασκάλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και θα πω και μία φράση που είναι του Δημάρχου όταν αναφέρθηκα στην εκδήλωση, πήρα στο γραφείο και αναφέρθηκα στην εκδήλωση. Ο κύριος Εξαρχάκος, του λέγαμε κάτι σήμερα και το έκανε χθες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ τους οργανωτές και όλους τους συναδέλφους και μάλιστα είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα επειδή γίνονται από εκπαιδευτικούς. Αν θα μπορούσα να ξεκινήσω πάλι από την αρχή, τα ίδια θα έκανα. Μόνο βέβαια τώρα θα τα έκανα καλύτερα, γιατί θα είχα καλύτερη εμπειρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων γνωστοποιεί ότι η ανακτήρια ημερομηνία για τις Πανελλαδικές 2016 των ημερήσιων και εσπερινών γενικών λυκείων, τόσο με το νέο όσο και με το παλαιό σύστημα εξετάσεων, θα είναι η Δευτέρα 16 Μαΐου. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων γνωστοποιεί ότι η ανακτήρια ημερομηνία για τις Πανελλαδικές 2016 των ημερήσεων και εσπερινών γενικών λυκείων τόσο με το νέο όσο και με το παλαιό σύστημα εξετάσεων θα είναι η Δευτέρα 16 Μαΐου. Για τους υποψήφιους στο ΝΕΠΑΛ, οι Πανελλαδικές θα ξεκινήσουν την επόμενη, δηλαδή την Τρίτη 17 Μαΐου. Το πλήρες πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Σημειώνεται ότι από τις 29 Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις, όπως και η κατάθεση των αιτήσεων και απαιτούμενων δικαιολογητικών των μαθητών, των αποφύτων, υποψήφιων των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση. Μόλις η αρμόδια υπηρεσία ολοκληρώσει την αποδελτίωση των δηλώσεων, αιτήσεων και διαπιστώσει τα ποσοστά των δηλώσεων που αφορούν το νέο και το παλαιό σύστημα εξετάσεων, θα εκδοθεί υπουργική απόφαση που θα ορίζει το ποσοστό των θέσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίες θα αντιστοιχούν στους υποψηφίους καθενός από τα δύο συστήματα. Έως και 55 δικαιολογητικά, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, αποδείξεις κλπ. Αποδεικτικά έγγραφα
και στοιχεία μπορεί να χρειαστεί να μαζέψει φέτος ένας φορολογούμενος για να αποδείξει τα στοιχεία τα οποία θα αναγράψει στη φορολογική του δήλωση. Η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογικής εισοδήματος είναι και φέτος υποχρεωτική για κάθε φυσικό πρόσωπο. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα όσα αναγράφονται στη δήλωση πρέπει να συγκεντρώνονται και να φυλάσσονται από το φορολογούμενο στο σπίτι του. Πρέπει δε να προσκομίζονται στην αρμόδια ΔΟΗ σε κάθε περίπτωση που ο φορολογούμενος θα κληθεί για έλεγχο της ειλικρίνειας των στοιχείων που συμπεριέλαβε στη δήλωσή του. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, τα 55 διαφορετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη της ειλικρίνειας των στοιχείων που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι τα εξής. Δικαιολογητικά για εισπραχθέντα εισοδήματα και παρακρατεθέντες φόρους, βεβαίωση για τα καταβληθέντα μερίσματα εκδοθείς από το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα που πραγματοποίησε τη διανομή. Βεβαίωση για τους καταβληθέντες τόκους εκδοθείς από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή χαρτοσημασμένο ιδιωτικό συμφωνητικό αν έγινε ιδιωτικός δανεισμός. Βεβαίωση για την καταβολή δικαιωμάτων εκδοθείς από το πρόσωπο που τα κατέβαλε. Παραστατικά που αποδεικνύουν κέρδη από μεταβίβαση τίτλων όπως πινακίδια ή συμφωνητικά αν πρόκειται για μη διαπραγματεύσιμους τίτλους και για τους φόρους που έχουν παρακρατηθεί από τα εισοδήματα αυτά. Δικαιολογητικά για τις εισπραχθήσεις αγροτικές επιδοτήσεις. Δικαιολογητικά για τις εισπραχθήσεις αμοιβές για τεχνικά έργα. Δικαιολογητικά για τις εισπραχθήσεις αμοιβές διοίκησης ή τις αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες. Βεβαίωση για το καταβληθέν ποσό της διατροφής σε σύζυγο ή σε τέκνο. Βεβαίωση των φόρων που έχουν παρακρατηθεί από όλες τις κατηγορίες εισοδήματος. Δικαιολογητικά για φορολογικές απαλλαγές σε περίπτωση δήλωσης του Ε2 ακινήτου καινού για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, φωτοαντίγραφα των λογαριασμών της ΔΕΗ ή ίδρυυσης ή κοινοχρήστων. Για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των μισθών των συντάξεων και τις πάγιες αντιμισθίας που χορηγούνται σε πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή διαζευκτήριο σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επικαλείται πως προστατευόμενα μέλη του, τέκνα, αδελφούς και ανήλικους συγγενείς του μέχρι τρίτους βαθμού. Βεβαίωση σχολής ή Ινστιτούτου του επαγγελματικής κατάρτισης από την οποία να προκύπτει τα ενήλικα τέκνα του φορολογούμενου σπουδάζουν στη σχολή ή στο ΙΕΚ, εφόσον έχουν ηλικία μέχρι και 25 ετών και θεωρείται ότι αυτά βαρύνουν το φορολογούμενο. Στοιχεία που αποδεικνύουν την ηλικία και το βαθμό συγγένειας των προσώπων, τα οποία ο φορολογούμενος επικαλείται ότι τον βαρύνουν. Για την απόδειξη της διάστασης των συζύγων, απαιτείται αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή για διατροφή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας για συνενετικό διαζύγιο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτά, οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει τη χωριστή διαβίωση των συζύγων. Εάν ο φορολογούμενος δηλώνει ότι κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, προκειμένου να τύχει την προβλεπόμενη μείωση φόρου, χρειάζεται βεβαίωση μόνιμης κατοικίας την οποία εκδίδει ο Δήμαρχος. Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών σε ταμεία ασφάλισης του υπόχρεου, παραδείγματος χάρη για εξαγορά προϋπηρεσίας, απαιτείται η σχετική βεβαίωση ή απόδειξη του ασφαλιστικού φορέα. Για την απαλλαγή από την φορολογία εισοδήματος των μισθών συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε πρόσωπα που παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, απαιτούνται οι γνωματεύσεις των αρμοδίων υγειονομικών επιτροπών. Για τη μείωση του φόρου κατά 200 ευρώ για φορολογούμενο ή εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας, ανάπηρο τουλάχιστον κατά 67%, γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής. Για τη μείωση του φόρου κατά 200 ευρώ για φορολογούμενο ή εξαρτώμενο μέλος της οικογένειάς του, που είναι ανάπηρος αξιωματικός ιοπλίτης ή θύμα πολέμου, σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ειδικά για τους ανάπηρους αξιωματικούς και οπλίτες, καθώς και τα θύματα πολέμου αρκούν τα ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής της συντάξης τους. Για αξιωματικούς οι οποίοι υπέστησαν τραύμα ή νόσημα που υπήρχε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, βεβαίωση της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας που τους χορηγεί τις αποδοχές τους. Για τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών, βεβαίωση από το οικείο συνταξιοδοτικό φορέα ότι ο φορολογούμενος έχει αναγνωριστεί ως θύμα τρομοκρατικής ενέργειας, συνταξιοδοτείται για τον λόγο αυτό. Η Οργανωτική Επιτροπή του Μαραθωνίου Ναυπλίου ανακοινώνει τις νέες πρωτοβουλίες για την αγωνιστική αποτύπωση της προσπάθειας των συμμετοχόντων. Ανακοινώνει τη δυνατότητα της απόκτησης της φωτογραφίας του τερματισμού με την αποτύπωση του ονόματος και του χρόνου τερματισμού και τη βιντεοσκόπηση της προσπάθειας των συμμετοχόντων στις κατηγορίες των αγώνων με χρονομέτρηση. Η Οργανωτική Επιτροπή του Μαραθωνίου Ναυπλίου ανακοινώνει τη δυνατότητα της απόκτησης της φωτογραφίας του τερματισμού με την αποτύπωση του ονόματος και του χρόνου τερματισμού και τη βιντεοσκόπηση της προσπάθειας των συμμετοχόντων στις κατηγορίες των αγώνων με χρονομέτρηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν δείγμα από τις φωτογραφίες του τερματισμού στον Παλαμίδιο Άφλο του 2015. Η απόκτηση της φωτογραφίας του τερματισμού είναι εντελώς δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι επίσης μπορούν να δουν ένα δείγμα προσωπικής ταινίας από το 2015, καθώς και να κάνουν την προκράτησή τους για το 2016.
Περισσότερες πληροφορίες στο κέντρο εγγραφών στον Ναύπλιο την Παρασκευή και το Σάββατο 4 και 5 Μαρτίου του 2016. Να περάσουμε στην αθλητική σας ενημέρωση και συγκεκριμένα σε μια ανακοίνωση που έγινε από τη διοίκηση του Παναργιακού. Παρότι ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ομάδας νιώθουν με την ίδια πικρία για το αποτέλεσμα της Κυριακής, καλούμε τους φιλάθλους να ηρεμήσουν και να αντιμετωπίσουν ψύχρεμα την κατάσταση. Εξάλλου η ομάδα τους χρειάζεται στα δύσκολα. Δεν πιστεύουμε ότι πληγώθηκε κανείς πιο πολύ από εμάς που διαχειριζόμαστε την κατάσταση αυτή. Έχουμε μάθει στη ζωή να μην πετάμε λευκή πετσέτα και να αντιμετωπίζουμε τις όποιες δυσκολίες. Εμείς δεν παραδίδουμε τα όπλα μας μέχρι και ο τελευταίος να πέσει επί των επάλξεων. Γι' αυτό λοιπόν, με όλη τη λύπη που μας διακατέχει, σε μια τόσο δύσκολη στιγμή ανακοινώνουμε τη λύση στη συνεργασία μας με τον Ρομπέλ τον Μπολάνο, τον οποίο ευχαριστούμε για τη μέχρι τώρα συνεργασία και του ευχόμαστε καλή συνέχεια. Επίσης, ανακοινώνουμε την άφιξη του Νίκου Παντέλη και πιστεύουμε να είμαστε δυνατοί στο επόμενο παιχνίδι, ώστε να μπορέσουμε να παλέψουμε τις όποιες πιθανότητες να επιτύχουμε το στόχο μας. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Επιβατικά, μοτοσυκλέτες, φορτηγά. Άρτιος τεχνικός έλεγχος. Γρήγορη εξυπηρέτηση. Πάντα δίπλα στον πελάτη. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κύου. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Για τα καθημερινά μου ψώνια επιλέγω έξυπνα. Επιλέγω τα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Για την προσωπική εξυπηρέτηση, την άριστη ποιότητα, τις απίστευτες προσφορές και το ευχάριστο περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Κρητικός. Η έξυπνη επιλογή. Για αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενείς μέχρι μέτρη και στα ανατολικά μέτρη έως ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από μείον 2 έως 13 βαθμούς, στα βυτικά από 2 έως 16, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 1 έως 15 και στα νησιά από 3 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενείς μέχρι μέτρη και στα ανατολικά μέτρη έως ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 1 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου.
Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την DR τηλεόραση. Να σας ευχαριστήσουμε που μείνετε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια σε όλους.